Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει πυρκαγιά που σαρώνει εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση στη Ρωσία. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν οι φλόγες εισέβαλαν σε κατοικημένες περιοχές. Εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς σε 20 πόλεις και μικρότερες κοινότητες στη ρωσική δημοκρατία της Χακασίας στο νότο της Σιβηρίας. Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 77 άτομα νοσηλεύονται, 11 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον 1.000 πυροσβέστες και εθελοντές, καθώς και 200 οχήματα, δίνουν μάχη με τις φλόγες. Λόγω των σφοδρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, είναι αδύνατη η ανάπτυξη εναέριων μέσων. Σύμφωνα με οικολογικές οργανώσεις, η κατακόρυφη αύξηση των πυρκαγιών στην περιοχή οφείλεται στην άνοδο της μέσης θερμοκρασίας.